Έτσι όπως καθόμουν λοιπόν, μου ήρθε μια απορία και είπα να την περατώσω σε βίντεο. Πώς θα ήταν μια εθνική ομάδα σαν τη Γιουγκοσλαβία σήμερα στο 2020. Η Γιουγκοσλαβία ανέκαθεν να αποτελούσε ένα ποδοσφαιρικό και γενικότερα αθλητικό powerhouse και στη συνέχεια διαιρέθηκε σε πολλές χώρες οι οποίες εξακολουθούν να πρωταγωνιστούν στο αθλητικό προσκήνιο. Πάμε να δούμε λοιπόν την ποδοσφαιρική πλευρά. Πριν μπω στο zoom του βίντεο, ωστόσο, θέλω να κάνω μερικές διευκρινήσεις σαν εισαγωγή. Η Γιουγκοσλαβία λοιπόν αποτελούσε μια χώρα αρκετά μεγάλη για τα δεδομένα των Βαλκανίων, όπου αποτελούταν με τα σημερινά δεδομένα από την Κροατία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, τη Βοσνία-Ζεγοβίνη, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σλοβενία. Σήμερα η κάθε μία από αυτές τις χώρες έχει πάρει το δικό της δρόμο, αλλά εξακολουθούν να έχουν δυνατούς παίκτες στο ρόστερ τους. Πάμε να δούμε πώς θα ήταν μια all-star ομάδα με τους all-star των χωρών που προείπα. Λοιπόν, πάμε πρώτα στη δυνατότερη ομάδα, την Κροατία. Η φιναλίστη του τελευταίου Μουντιάλ αποτελείται από μια γκάμα αστέρων που φυσικά θα είχαν θέση σε αυτή την πάνοπλη εθνική. Συγκεκριμένα θα κράταγα τους Lovren, Modric, Rakitic, Brozovic, Kovacic και Mandžukić. Σειρά έχει η χαρακτηριστικότερη σλάβικη χώρα, η Σερβία. Τα τελευταία χρόνια οι Σέρβοι έχουν ανέβει σημαντικά και το πικ τους ήταν την περίοδο του Μουντιάλ. Από τη Σερβία θα κράταγα Αλεξάνδρ Κολάροβ, Τάντιτς Μιλίνκοβιτς. Δεν θα επέλεγα Γιόβιτς καθώς βρίσκεται σε κακή φόρμα. Από το Μαυροβούνιο ο μόνος παίκτης που ξεχωρίζει είναι ο Στέφαν Σάβιτς. Επιλογή θα μπορούσε να είναι και ο Μάρουσιτς, αλλά υπάρχουν πολύ καλύτεροι στη θέση του. Η Βοσνία έχει μια γκάμα παικτών που θα προσέφεραν σε αυτή την ομάδα. Από εδώ κρατάμε Μπέγκοβιτς για τέρμα, Τόνι, Σούνγιτς και προφανώς Μπράνιτς και Τζέκο. Από τη Βόρεια Μακεδονία δεν ξέρω αν θα υπήρχε κάποιος παίκτης να επιλέξω. Μόνο ο Πάντεφ θα βρισκόταν σε ένα κατάλληλο επίπεδο για αυτή την ομάδα, αλλά βρίσκεται στη δύση της καριέρας του και δεν ξέρω άμα θα βοηθούσε. Τον προσθέτουμε πάντως. Η τελευταία χώρα, η Σλοβενία, είναι μια ήρεμη δύναμη. Αποτελείται από πολλούς άσημους παίκτες που μπορούν να προσφέρουν. Κάποιοι από αυτούς είναι ο αρχηγός Bojan Djokić και ο Petar Stojanovic. Φυσικά θα επιλέγαμε και τους στάρ της ομάδας, ο Black και Ilicic. Όλοι αυτοί οι παικταράδες συνιστούν μια μέτρια άμυνα, ένα τρελό κέντρο και μια δυναμική επίθεση. Νομίζω πως το σύστημα που ευνοείται περισσότερο είναι το 3-5-2. Τερματοφύλακας ξεκάθαρα ο Black. Για την άμυνα θα επέλεγα προφανώς Lovren και Kolarov, ενώ για την τρίτη θέση είμαι μεταξύ Stojanovic και Σούνχιτς. Πάμε τώρα στο βαρύ κέντρο. Μόντριτς και Ράκιτιτς είναι ξεκάθαρες βασικές επιλογές. Υπάρχουν πολλοί άλλοι βέβαια, αλλά νομίζω πως θα επέλεγα τον Πράνιτς να πλαισιώσει τους Κροάτες αστέρες. Στα άκρα θα έβαζα Ilicic και Τάντιτς. Ξέρω πως δεν είναι η φυσική τους θέση, αλλά κουβαλάνε μπάλα και οι δύο μπορούν να ανταποκριθούν εκεί. Οι δύο επιθετικοί που θα επέλεγα είναι προφανώς ο Τζέκο και ο Μάντζουκιτς. Δύο τρομεροί επιθετικοί με τεράστια εμπειρία. Εννοείται πως υπάρχουν και άλλοι παικταράδες, όπως ο Ρέμπιτς για τη θέση αυτή, αλλά οι δύο συγκεκριμένοι θα ήταν οι top της Εθνικής Γιουγκοσλαβίας. Προπονητή θα έλεγα τον νυν προπονητή της Εθνικής Κροατίας, τον Zlatko Dalic. Αρχηγός θα ήταν ο Λούκα Μόντριτς και εναλλακτικά η Rakitic ή Kolarov. Pretty much αυτό θα επέλεγα εγώ ως προπονητής και ως άτομο αν έφτιαχνα μια Εθνική Ενωμένης Γιουγκοσλαβίας. Εννοείται ότι εσείς μπορεί να επιλέγατε άλλους παίκτες, άλλο formation, άλλο τρόπο διαχείρισης κτλ. Μπορείτε να μου το γράψετε στα comments, μπορείτε να μου προτείνετε άλλους παίκτες που ενδεχομένως εγώ δεν συμπεριέλαβα. Και φυσικά να μου πείτε αν αυτού του στυλ βίντεο σας αρέσει για να συνεχιστεί και αυτή την περίοδο αλλά και αργότερα. Αυτά από μένα. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, όποτε με βλέπετε τέλος πάντων.